το ακούμε εμείς όμως, και πόσο εκτελούμε αυτό που λέει. Και λέω και διαβάζω βάζοντας το δάχτυλό μου, «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μένωση εν εμή, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς». Διανοήσε τι λόγος είναι αυτός. Έχουμε καταλάβει τι δύναμη μεγατόνων είναι αυτό το εδάφιο. Και εγώ τότε σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και είπα, «Κύριε, Κύριε, ένα θέλω και ένα ζητάω από σένα αυτή την ώρα. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου θέλω να εισέλθω πλούσια στη βασιλεία των ουρανών, εγώ και η οικογένειά μου. Πλούσια, Κύριε, στη βασιλεία σου. Πλούσια μέσα στη βασιλεία σου». Και την ώρα που το έλεγα αυτό, έφυγε από μπροστά μου ό,τι έβλεπα και βρέθηκα μπροστά στην πύλη του ουρανού, αδελφοί. Μια λευκή, κατάλευκη πύλη, μισοανοιγμένη. Μαρμάρινη σκάλα μπροστά, εγώ ήμουν τόσο μικρός. Και έλεγα, «Θέλω να εισέλθω πλούσια στη βασιλεία σου, Κύριε. Πλούσια στη βασιλεία σου». Και τότε είδα να βγαίνει μέσα από την πόρτα ένα χέρι, μέχρι εδώ με ένα μανδύα, να κρέμεται λευκός. Και άκουσα τη φωνή του Θεού, η οποία μου είπε, «Βεβαίως, βεβαίως, θέλεις εισέλθει εις την αιώνια ανάπαυση, πλην όμως πρέπει να περάσεις από εκεί». Και μου έδειξε πίσω μου και αριστερά μου, και την ώρα που γύρισα να δω τι μου έδειχνε, βρέθηκα την ώρα εκείνη, αδελφοί, μέσα σε ένα ατέλειωτο χωράφι, ατέλειωτο χωράφι, με σπαρτά, με στάχια τα οποία ήταν μέχρι και 2 μέτρα, βαριά από τον καρπό να γέρνουνε, και εγώ να περνάω μέσα από αυτό το χωράφι. Όταν ήρθα πάλι έτσι στην πραγματικότητα, κλαίγοντας πλέον, με δάκρυα στα μάτια μου, συνεχίζω να διαβάζω το επόμενο εδάφιο. «Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ, και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου». Δόξα στο όνομα του Κύριου. Θέλει ο Κύριος να φέρουμε καρπό, αγαπητοί αδελφοί, και ο καρπός μας να μένει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η προϋπόθεση για να μπεις μέσα στη γη τη μακρά, για να δουν οι οφθαλμοί σου τον βασιλέα της δόξης εν τη ωραιότητη αυτού. 2 πράγματα θέλει ο Κύριος, να μην ξεχάσεις ποτέ, όπου και αν σε φέρει ο Χριστός, ότι είσαι μαθητής του, και να μην ξεχάσεις ποτέ ότι ο Κύριος ζητάει και θέλει από σένα έναν καρπό. Δόξα στον Κύριο. Θέλει να φέρεις καρπό και ο καρπός σου να μένει.